Να μας είμαστε εδώ. Καλησπέρα σε όλους και σε όλους. Εθισμός, φίλε Σταύρο. Εθισμός, ε. Εθισμός, σε ποιο κομμάτι. Θυμάσαι αυτή που παντρεύτηκε μόνη της. Τη Γαλλίδα. Ναι, τη Γαλλίδα, το έχουμε εξέλιξη. Τι. Στο απεμένετε, ακούσα αυτιστικά σήμερα. Όχι, κάτσε. Χώρισε. Ραγδαίες εξελίξεις. Μόδα έγινε. Ναι. Ιταλίδα τώρα από χθες. Ναι. Είχε βάλει όρκο ότι αν δεν παντρευτεί μέχρι τα 40 της, θα παντρευτεί μόνη της. Ναι. Ναι. Πολύ ωραίο όνομα αυτή. Τι. Μέση στο επίθετο. Λάουρα Μέση. Λάουρα Μέση. Ναι. Πολύ δυνατό. Δηλαδή, κάνω και εικόνα με Λάουρα από Μέση. Φιρένζε. Φιρένζε. Ναι, κάλεσε 70 άτομα. Έτσι, παντρεύτηκε μόνη της και αυτή. Ξόδεψε 9.000 δολάρια. Έτσι διάβασα. 9.000 ευρώ. Ναι. Συγγνώμη γιατί είμαι πολύ με Αμερική και σε έχω πάρει. Ναι, 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 ναι. Και τα μπερδεύω τα νομίσματα. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν έκανε το γάμο μόνη της. Μια χαρούλα. Πέρασαν οι 70 καλεσμένοι. Την ευχήθηκαν να ζήσει ενικώς. Ναι. Δεν υπήρχε ετερονίμηση. Ναι, ναι. Έτσι και προχωράει τη ζωή της. Αυτό σιγά σιγά να δει θα γίνει μόδα σε όλη την Ιφίλιο. Δεν το βλέπεις κάπως. Όχι, έχει να δώσει, εγώ πιστεύω. Δηλαδή, ξέρεις τι, έχει μερικά ντεσού. Λείπει κάτι. Η αλήθεια είναι ότι λείπει κάτι. Λείπει κάτι. Είναι ένας ολοκληρωμένος γάμος. Λείπει κάτι. Ναι. Αλλά μπορεί να υπάρχουν ανταλλακτικά. Δεν υπάρχει πεθερά, ρε φίλε. Ναι. Έχουμε πρόβλημα. Από την νύχτα γάμου υπάρχει. Υπάρχει από την νύχτα γάμου. Μπορεί να πάρεις αυτό και να κάνεις από την νύχτα γάμου. Πεθερά τι κάνεις. Πεθερά όμως και τι μπορεί να κάνεις. Μπορεί να κάνεις με απαγωγή σε άτοπο να καταλήγει σε μία που να σ' αρέσει ένα για πεθερά, ναι. Και χωρίς δεν είναι τίποτα να τη βαφτίσει πεθερά. Ωραία. Άρα, είναι λοιπόν, σαν τις πρέπει... δίαιτες που κάνω εγώ, παιδί μου. Ναι. Στις δίαιτες τις δικές μου λένε μην τρως αυτό, μην τρως εκείνο, μην. Έτσι και εγώ βλέπω, ας πούμε, μια ωραία σπαλομπριζόλα. Ναι. Τη βαφτίζω ακαριέα αγκουράκι. Αγκου... Κατάλαβες και τρώω. Ναι. Ακαριέα όμως. Ναι. Βαφτίζεται. Άστε αυτό, είναι να είχαμε να λέγαμε. Τελειώσαμε. Ναι. Ήρθε η φίρμα, να ξέρετε. Ήρθε η φίρμα. Σοφάκι. Θα το λέμε αυτό κάθε μέρα, να δείτε κυρίες και κύριοι, ναι. Πότε θα έρθει 2 παρά 1 λεπτό. Ποτέ. Ποτέ. Το πότε, αλλάξτε τον τόνο. Μπράβο. Θέλω να το κρατήσει αυτό εφόσον ζωής. Θα το κρατήσει. Έτσι λοιπόν. Θα είσαι. Ωραία. Το υπόσχομαι. Έτσι. Άμα θέλει κάποιο να δει τη Σόφη, θα είναι υπομονετικός. Έτσι πάνε αυτά. Θα είναι ο Ιώβ, με την Ιώβια υπομονή. Δεν γίνεται στη ζωή να τα έχουμε όλα, δυστυχώς. Δεν γίνεται. Λέγαμε πριν, για να συμπάσουμε και στο κλίμα. Ναι. Ωραία. Πείτε. Ότι εγώ θα σας βάλω σε άλλο κλίμα. Μόνη, η Λάουρα, η Μέση. Η Λάουρα Μέση, παντρεύτηκε δεύτερη Ιταλίδα στη Σαντορίνη. Παντρεύτηκε μόνη και αυτή. Μπράβο τα κορίτσια. Μετά τη Γαλλίδα. Εδώ λοιπόν, εσύ έδωσες την εξέλιξη της διαδικασίας. Δηλαδή, δεν είναι ότι παντρεύεσαι μόνη, φέρνεις και πεθερά. Δηλαδή, ναι, και πεθερά. Να πάμε κάπου και να πει αυτή. Είναι πόσο θες για να είσαι πεθερά μου κάθε μπράβο, μήνα. Είναι, ναι, αυτή είναι η εξέλιξη. Με 200 ευρώ είσαι πεθερά μου. Και να σου πω και κάτι, επειδή θα υπάρχουν σίγουρα εντάσεις, θα γίνονται και τεχνητές εντάσεις ή ουσιαστικές. Mm-hmm. Άσε, δύο γυναίκες, μία μικρή, μία μεγάλη, αν μείνουν μεταξύ τους, θέμα χρόνου να σκοτωθούν. Ναι. Και τι μου είπες, πώς το είπες, και δεν εννοούσα αυτό, αλλά εννοούσα το άλλο. Και αυτά που, εσύ που έρχεσαι, εγώ πήγαινα. Ναι. Το ίδιο είναι. Φτιάξω και αυτοί. Είπαμε αυτοί που ακούνε εδώ πέρα. Δεν ακούν τίποτα σοβαρού. Τίποτα σοβαρό φανεί. Είμαστε σοβαροί κανονικά. Κανονική. Στα δύσκολα. Κανονική. Γιατί άμα θέλουμε να το παίξουμε σοβαροί, δεν θα ξέρουν τι τους γίνεται. Όχι, δεν είμαστε για σοβαροί στον αέρα. Έτσι, πάμε. Είμαστε έτσι. Light. Light. Light, light 2%. Light. Λοιπόν, εδώ λοιπόν η Κροατία και η Ισπανία. Θα σε αποθεώσω. Άφησες υπονοούμενο ότι δεν θα μου έχεις εμπιστοσύνη γιατί τα παίρνω από κάτω το τραπέζι. Όχι, δεν ήταν κανένα υπονοούμενο. Ήταν ευθεία βολή. Τι υπονοούμενο. Ναι. Ευθεία βολή. Γιατί δώσαμε το γκολ της Κροατίας. Έτσι λέω, δέχεσαι πίεση από στοιχηματικές να μην οθεί στον κόσμο στο χώρο του κέρδους. Αλλά στον κόσμο της ήττας. Κόβεται 3,5. Είναι 0-0 το ημίχρονο. Δικαιώθηκε, αδελφάκι μου. Ναι. Με 0-0 ημίχρονο ήταν και το κυνηγητό του Ανελέητο. Mm-hmm. Και μετά, επειδή πάντα ρί, πάντα χωρί και ουδεμένη, όπως έλεγε και ο Ηράκλητος, mm-hmm. δικαιώθηκε απολύτως, όχι απλώς γκολ-γκολ. Over 4,5 το δεύτερο ημίχρονο, με την Κροατία να παίρνει τη νίκη, είδε στην ο εγωισμός ο ποδοσφαιρικός. Mm-hmm. 3-2 στο 95. Τους είχαν ξεφτυλίσει ένα μήνα σχεδόν πριν οι Ισπανοί, βάζοντάς τους 6 γκολ. Κατέβασαν κανονική δεκάδα τώρα όμως. Ήταν όλοι. Ήταν όλοι κανονικά. Μόντιτς, Ράγκητς, Μπρόζοβιτς στο κέντρο. Ρέπιτς, Κράμαριτς. Καλή ομάδα είναι αυτή, άστο τι να λέμε. Ναι. Να περάσουμε λίγο έτσι βόλτα από την Ελλάδα για το χθεσινό το μάτς. Δεν θα κάτσουμε πολύ ώρα. Οι γνωστές δηλώσεις του Ομοσπονδιακού πλέον προπονητή. Δεν ήθελε η Παναγία Δευτερόπουλου. Δεν έκανε το. Και δεν ήθελε και εκτός αποστολής. Ναι, εκτός αποστολής αυτό που το πας. Δεν ήθελε. Τελικά μακάρι να θέλει τα επόμενα μάτς. Ναι. Έτσι, γιατί σε αυτό το κομμάτι αποτύχαμε. Σε μια φάση τον έπιασα στην κάμερα να φωνάζει πεθαμένο 2-2 παίζουν. Πεθαμένο ενικό. Το Βλαχοδήμο. Πού να καταλάβει Βλαχοδήμο τώρα, από το Βούπερταλ ο Βλαχοδήμο. Μιλάει ελληνικά βασικά ο Βλαχοδήμο. Μιλάει ελληνικά, αλλά αυτά φίλε μου δεν πρέπει να εξελιχθούν κάποτε. Δεν πρέπει να μεταλαμπαδευτεί η γνώση. Αυτά γινόταν το 1986, το 88, το 93. Έτσι, 2018 είμαστε. Δεν πρέπει να συμπορευτούμε στην ανάπτυξη.
Τέλος πάντων, αναβατιέμαι εγώ δυνατά, κάνω φωναχτά τη σκέψη μου. Ναι. Συνεχίζουμε λοιπόν, φεύγουμε και από την Ελλάδα, η οποία κέρδισε 1-0 με έναν γκολ που είμαι από τον κύριο, που δίνατε συγχαρητήρια στον Μπέλκα. Εσείς οι μπέκτες του καθυστερημένοι. Δεν βλέπετε. Άντε, άντε αυτός που έκανε αναμετάδοση μπερδεύτηκε για 10 δευτερόλεπτα. Ο άνθρωπος που είναι εξαιρετικός. Ο Αλέξης Κλειβόπουλος. Έτσι, αυτός ο εκπληκτικός. Και εκπληκτικός άνθρωπος. Ιτευτής των λόγων. Έτσι, εκπληκτικός. Είναι έτσι και στη ζωή του, ξέρεις. Είναι τέτοιο άτομο. Φαίνεται ότι το έχει. Δηλαδή δεν το βλέπουν. Και αγκαλιές, φιλιά τον Μπέλκα. Το βάλει εντάξει. Εντάξει, δικό μας παιδί είναι, αγόρι μου. Εντάξει, αλλά δεν την πέτυχε. Δηλαδή, δεν πέτυχε την αιστεία. Καμία σχέση δεν έχει τον γκολ με τον Μπέλκα. Βίαιη παράλληλη ήταν. Ο Μπέλκα έκανε μια κεφαλιά. Που στέφτηκε με απόλυτη αποτυχία. Την απέκοψε, τροματοφύλακα. Και το άλλο και το κόλλησε. Έχασε η Φιλανδία δύο κλασικότατες ευκαιρίες. Ωραία. Και τέλος εκείνο το μάτς, ανοίξει το παρελθόν. Να περάσουμε λίγο από τον μπάσκετ. Στεναχώρησε πολύ κόσμο στοιχηματικά. Ήττα του Ολυμπιακού, φίλε. Το είπα χθες, το ποσοστό είναι μεγάλο. Είναι μεγάλο, αλλά υποτίθεται ότι η Φενέρ. Φίλε μου, Σταύρε, καλέ μου, έπαιζε χωρίς τον Βέσελη, τον κορυφαίο σέντερ φόρ της. Έτσι και ένα από τους καλύτερους της Ευρώπης. Ναι. Εντάξει, απ' την άλλη, έχει στον πάγκο αυτόν τη γάτα, ο γάτας, ο ορισμός του Σέρβου είναι ο Μπράντοβιτς. Ναι. Με όλους τα έχει καλά και με όλους όταν πάει να τους πάει, τους αποκεφαλίζει στην κομβικότατη στιγμή. Πάντα τους στέλνει στο έψιλον. Ναι. Εκεί πρέπει να υποκληθούμε στο Σλούκα. Φίλε όμως το ένα το τρίποδο που βάζει, τρεις βολές. Φίλε μου δεν τον ακουμπάει καθόλου. Εγώ δεν τον ακουμπάει καθόλου, όχι δεν είναι φάουλ. Τίποτα. Και βάζει εκεί τρεις βολές. Εκεί είναι το κομβικό σημείο του αγώνα. Βάζει τρεις βολές, βάζει το τρίποδο, βάζει. Ο Σλούκα έχει γίνει ηγετικότατη φυσιογνωμία. Ο Σλούκα γι' αυτό έφυγε τον Ολυμπιακό. Σου λέει: εγώ θα με δω στη σκιά του Σπανούλη. Δεν πρόκειται ποτέ να κάνω κάτι. Είμαι ελεύθερος, πάω κάπου να αποκτήσω ένα ρόλο πιο σημαντικό. Και πήγε στη Φενέρ. Εξαιρετική επιλογή, φίλε. 4 χρόνια είναι εκεί. Ναι. Και είναι πλέον ο απόλυτος πρωταγωνιστής, έτσι. Εντάξει, εκεί τώρα ρε φίλε σε αυτό το ρόστερ δεν είναι να πεις σήμερα θα είναι αυτός, αύριο θα είναι ο Βέσελη, μετά θα είναι ο Ντατόμο. Ο Κάλινιτς, ναι. Παίζει 26-30 λεπτά σταθερά στο μάτς. Είναι ο καλύτερος γκάρ που έχουν. Τι να λέμε τώρα. Εντάξει, ο Ντατόμο τώρα, ο Μέλι. Ξέρεις ότι ο Σλούκας πήγε να κάνει πέρασιά από τον ΠΑΟΚ τότε την εποχή με τον πρόεδρο εκείνο το χαρισματικό που είχαμε πέρασε για λίγο, το θυμάσαι το παιδί. Που τρελάθηκε. Το δρόσο. Το δρόσο, το Δημήτρη, το δρόσο. Που πήγε να περάσει από το. Στον προεδρικό θόκο του ΠΑΟΚ, στον μπάσκετ. Ναι. Το θυμάμαι. Το οποίο παιδί έπαθε μεγάλο φουσκέτο, έφαγε στη ζωή του. Δεν έκανε και φυλακή στη Μάλτα. Έκανε φυλακή πιο μπροστά, καμία σχέση αυτό. Ναι. Όταν είστε στον ΠΑΟΚ. Άλλωστε, παίρνουν τηλέφωνο, δεν ξέρω. Ό,τι να είναι. Κύριε εκπομπή έχουμε. Κατομμύρια κόσμο το ξέρει. Από τον Καναδά στέλνουν. Από τον Buenos Aires στέλνουν. Από τη Σαντορίνη, από την Τούμπα. Δίπλα μας, κοντά μας απέναντι. Και στην Κίνα. Τηλέφωνα και στην Κίνα για να γίνει θεμακιά μας. Αν δεν σε παίρνει, θα βγει ο Τσαντσού και να σε έρθει για τον Πάοκ. Εγώ τον Πάοκ σήμερα. Ο Τσαντσού να σε παίρνει από την Κίνα. Μου στείλει mail. Σε στέλνει από τη Σαγκάη. Έλα και τι γίνεται η ομάδα. Από Πεκίνο. Παοξάκι που μένει εκεί βέβαια. Κινέζο. Ο Κινέζο, ναι. Κινέζο, εγώ θέλω να. Πλάκα μου κάνει. Κινέζος που να πέρασε και την Ελλάδα για διακοπές, έτσι να πέρασε από την Τούμπα, να του μπήκε στην καρδιά το ΠΑΟΚ σε ένα μάτσα, να ξετρελάθηκε από τον κόσμο και να μας ακολουθεί. Πώς είναι αυτοί οι followers, πώς followers έχεις και τέτοια. Αυτές τις. Με τρελαίνουν αυτές οι εκφράσεις, να ξέρεις. Instagram ambassador. Ήρθαν και. Ξέρεις καμιά τέτοια. Κυνήγα τον live. Εγώ δεν με παίρνω συνεχώς, τους βάζω live μετά αέρα. Να ξέρεις. Πες τι θες στον αέρα. Τον έκλεισα, Έκλεισα την πόρτα πίσω μου. Είπαμε λοιπόν για τον μπάσκετ του Ολυμπιακού. Ωραίο παιχνίδι ήταν. Πάρα πολύ. Εγώ γύρισα εγώ στο μήχρο. Εγώ αυτό έβλεπα. Εγώ έβλεπα σε καφέ ταυτόχρονα την Εθνική Ελλάδος και τον μπάσκετ. Και τελικά ο Ολυμπιακός φυσικά θα μπορούσε να το πάρει στα τελευταία 7 δευτερόλεπτα που είχε την επίθεση. Έγινε ένα άστοχο σου το μαύρο. Ο Βίλιαμ Κούρσκι κάνει λάθος. Και μετά δεν κάνει το follow ο Μιλωτίνοφ. Εκεί είναι δύσκολο. 50-50 δεν είναι. Μα σαν να είχε πολύ χρόνο, ρε φίλε. Είχε 7 δευτερόλεπτα και τρίπλα με τα 5,5. Στο τελευταίο δευτερόλεπτο ξεκίνησε να κάνει τον πάσιμο. Ναι. Δεν του βγαίνουν οι σταυρωτές. Για μια ακόμη φορά, λέμε ανάμεσα στα δύο, έτσι όποιο θέλει να πεθάνει πιο γρήγορα από καρδιακή προσβολή για μπάσκετ, για μπάσκετ υποδόσο, διαλέγει τον μπάσκετ. Καμία σχέση. Άστο, ρε φίλε. Μπαίνει, βγαίνει. Εντάξει, ήμαρτον. Αυτό που κάνει τη διαφορά στο μπάσκετ είναι τα 24 δευτερόλεπτα στην επίθεση. Όταν είσαι υποχρεωμένος να επιτεθείς τα 24 δευτερόλεπτα είναι άλλη μορφή του αθλήματος. Ευτυχώς που ξέχασε να με κυνηγείς για αυτή την Μπούντον Τουνότ, όπως τη λένε. Η οποία το έκανε ντέρμπι. Η οποία κέρδισε 15 πόντους. Ποιο ρε, Μπούντον Τουνότ. Ναι, κέρδισε τη Βασκόνια 15 πόντους. Μόλις την έπιασα εγώ στο στόμα μου, σταματάω τρένα στην κατηφόρα.
Αεροπλάνα τα γυρνάω, φίλε. Δεν υπάρχει. Οι 0 βαθμούς που θα μείνουν. Κύριε, εσείς που με κάνετε βουντού, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ξύστε με λίγο κάτω δεξιά κάτι. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό. Πάρτε τις κούκλες, τραβάτε τις. Σήμαρτον. Και οι άλλοι έκανε τέρπι, με την πιλάδο. Δεν γίνεται. Με αίμα, ρε. Ναι. Με αίμα, η Νταβουσάφακα. Ναι, Νταβουσάφακα. Κερδίσαμε στο τέλος. Ναι. Αλλά με αίμα. Ναι. Δεν το κάνουμε. Σκοπίζει να βγει όλο το πακέτο. Δεν βάλαμε. Εντάξει, τι να λέμε τώρα. Άστο. Στο τένις ο δικός μου συνεχίζει με εξαιρετική επιτυχία. Τίποτα. Είπε θα την πάρω την εταιρεία, με έκανε δήλωση. Ναι. Την Goldbet θέλει να μας την πάρει παίχτης. Ακούς, φίλοι Σόφοι. Mm. Λέει, κάνω νίκες, με λέει θα σταματήσω να δουλεύω. Το λέω έτσι ξεκινάει η καταστροφή. Σταμάτα και σε βλέπω σε λίγο καιρό να μαζεύεις από τσίγαρα σε παραλία, σε beach bar. Κάνει μόνο νίκες. Ναι, μόνο νίκες και εκπληκτικό σερί. Έχει, επειδή τα γράφω αυτά, είναι συγκλονιστικά ντοκουμέντα και αυτά μένουν στην ουσία γιατί πάντα τα γραπτά μένουν. Έχει 14 στις 14 επιτυχίες. 14 στοιχήματα στο τένις, 14 νίκες. Ένα 20. Όχι, δεν είπα, όλα πάνω από 2. Δεν υπάρχει ένα 20, ένα 30 μέσα στη ζωή του. Το τένις είπαμε, ο καλός ο παίκτης μπορεί να κάνει 2 game άσχημα και μετά να αρχίσει και άστο. Και η κατρακύλα. Ναι. Ο Μάη. Η κατρακύλα. Μάλιστα. Αυτό είναι το κομμάτι. Το μπάσκετ έχουμε αύριο, παίζει ο ΠΑΟΚ. Στη Λίμνο. Στη Λίμνο. Εκεί μου είπανε. Σε νησί λέει δεν κερδίζουμε, έχουμε πολύ καιρό. Ποτέ. Ποτέ. Τι πάμε. Το Ρέθυμνο πέσει. Ευτυχώς νησί είναι Κρήτη ακόμα. Καλά, τι νησί, Κρήτη, α το πούμε. Ναι, α το πούμε νησί. Εκεί ιδιοκτήτης της Φεστ του Λίμνου είναι ένας Ελληνο, ξέρω εγώ, που κυνηγάει τον Ιβάν. Τι κάνει? Κυνηγάει τον Ιβάν, αυτός η κεφάλαια από Ουκρανία. Φεύγω από την εκπομπή, πάω να δώσω λύση. Θα πω μετά. Α, όχι, θα το συζητήσουμε τη λύση μετά πώς θα... Κυνηγάει Ιβάν. Κυνηγάει Ιβάν. Είναι απέναντι. Δεν ήξερε που μπλέκει. Είναι απέναντι. Δεν ήξερες, δεν ρώταγες φίλε της Φεστ και... Και πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας. Θα υπάρχει ένα εχθρικό περιβάλλον. Το κυνηγάει κοινικά. Ευθεία επίθεση. Ευθεία επίθεση. Στην πεδιάδα. Ναι, με ναι, τα χέρια, ναι, όχι είναι με απέναντι. Και βέλη. Είναι απέναντι. Όποιος κερδίσει δηλαδή. Δεν είναι σε αυτό το επίπεδο, αλλά υπάρχει μια εχθρότητα. Μάλιστα. Αυτοί έχουν καλή ομάδα και πάνε ναι, για να μας κερδίσουν. Έχουν 15-20 χιλιάρικα είναι ξένοι τους το μήνα. Το μήνα. Το μήνα, ναι. Το μήνα, το μήνα, το μήνα, ναι. Έχω μείνει πίσω αυτό το κομμάτι, πρέπει να ενημερωθώ. Ναι, είναι δυνατός αυτός. Την πήγε την ομάδα στη Λίμνο, ρε Σιώθωνα. Ναι. Την πήγε στη Λίμνο. Και εκεί, ναι. Στη Λίμνο, ποιο να πάει ομάδα εκεί, άμα δεν έχει και. Θα έχει κάνει και καμιά τρίπλα, θα παίρνει τα μεταναστευτικά προγράμματα, κάτι. Δεν μπορεί, κάτι. Κάτι. Ναι. Εμείς όλα τα καταλαβαίνουμε αυτά όταν τελειώνουν. Όταν όλοι τα έχουν πάρει όλοι από παντού, από δεξιά και αριστερά, και μένουν κάτι δεκαδικά ανάξια λόγου, τότε εμείς κάνουμε, αποκτούμε γνώση σε αυτά τα κομμάτια. Έχουμε χάρισμα αρνητικό σε αυτό. Και κάνουμε γύρισμα. Ναι, πάνε γύρισμα τώρα. Γύρισμα, ναι, ναι. Γύρισμα, το... Μα η συζήτηση είναι παντός επιστητού, ρε φίλε. Ακριβώς, κάνουμε γύρισμα. Χθες βλέποντας τον πάγκο της Εθνικής, όπως ήταν στη σειρά, μου ήρθε στο μυαλό η Μπουμπουλίνα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Λασκαρινά. Λασκαρινά, Μπουμπουλίνα. Μου ήρθε αγώνα. Επανάσταση, όχι κάτι σε εισαγωγικά. Όχι, 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 όχι. Ναι, Λασκαρινά, Μπουμπουλίνα. Λασκαρινά, Μπουμπουλίνα. Μα το μαυρογένους και τέτοια. Ναι, είναι και επανάσταση. Πετσιώτησα. Ναι. Ωραία. Που δαπάνησε κατά τον μύθο όλη την περιουσία της, υπέπτει της Ελληνικής Επανάστασης. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Μου ήρθε αυτή η εικόνα, ναι. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρω γιατί. Εντάξει, είναι σαρά. Ναι, θέλω να σου πω. Και έκανα λίγο φρεσκάρισμα μνήμης, την Μπουμπουλίνα, λέει την Μπουμπουλίνα. Γιατί γλεντάμε με Μπουμπουλίνα γενικά, όταν βλέπω καμιά κόμμενα με μουστάκι, πού είσαι Μπουμπουλίνα και τέτοια, ναι. Γιατί έχω κάνει ναι, καφέλες. Ναι. Καπάκι λοιπόν, κάθομαι και φρεσκάρω τη μνήμη μου από την ιστορία. Και τι διαπιστώνω, ρε Σιώθωνα, και αυτοί τη φάγανε. Τι? Τη φάγανε, δική μας, στις πέτσες. Φουσκέτο. Φουσκέτο. Στο μεταξύ, αυτή ήταν στην πολιορκία του Ναυπλίου, ναι. Έβγαλε τα κομμάτια του. Ναύπλιο, πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδος, ναι. Ναι, με διόρθωσε κάποιος, ήταν 27 πέρυσι έγινα, που πήγανε σύμμαχοι και μετά έγινε το Ναύπλιο. Δηλαδή πρώτη πρωτεύουσα έγινε και μετά έγινε το Ναύπλιο. Ναι, ναι. Ωραία. Έφαγα το φουσκέτο τώρα εσύ και εγώ την έπαθα πριν. Εντάξει. Όχι, το ψάξω αυτό. Και πρόσεξε με τώρα τι έγινε. Δηλαδή έχω βάλει τα πλοία, ναι. Τον Ναύπλιο το παίρνω, ρε αγόρι μου, είμαι Μπουμπουλίνα. Μπαίνω μέσα. Σε κάποια φάση να πούμε πάνε, φυλακίζουν τον Κολοκοτρώνη. Κολοκοτρώνης όμως ήταν φιλαράκι μου. Αφού μαζί καθαρίσαμε την πουγάδα. Ο Κολοκοτρώνης Μπενόβι είναι στις φυλακές. Ναι, εκεί που μπήκε την Καλή, ναι. Εκεί που ήταν, ξέρω εγώ, για κακούργημα. Ωραία. Για εθνική προδοσία κατά. Για σχάτη προδοσία, ναι. Ωραία. Πάει που μπουλάει και λέει τι κάνει τρεβλάκες. Ναι, τι γίνεται. Τι κάνει το Κολοκοτρώνη, βάλε φυλακές στη λυθή. Ναι. Ωραία. Και τη διώχνουν και πάνε στις πέτσες. Και πάνε και τη τρώνε στις πέτσες μετά και αυτοί. Ναι, δεν υπάρχει. Δεν αφήσαμε άνθρωπο, φίλε. Η μύδια μπροστά σε αυτά που έχουμε κάνει εμείς, η μύδια που έτρεπε στα παιδιά, που έτρεπε τα παιδιά της, ναι. Είναι ένα light περιστατικό. Ναι.
Αυτή είναι η Ελλάδα. Ένα light περιστατικό, φίλε. Ναι. Και πάντα όταν διαβάζω τέτοια σκηνικά και φρεσκάω τη μνήμη μου, θυμάμαι τη φράση σου ότι η μισή είναι ρουφιάνη και η άλλη μισή εκπαιδεύονται να γίνει. Είναι αυτή η ατάκα, δεν υπάρχει. Ναι. Ατάκα ζωής. Ναι. Πώς θα γίνει το, έτσι είναι ακριβώς. Ε, πω πω ρε φίλε, τι φάρα. Για φίλοι μας, Σόφη, να πούμε λίγο στα στοιχηματικά, τα ψητά μας, τα πόφιλε, τα σουβλάκια μας. Να πούμε χρόνια πολλά στο Ματθαίο που γιορτάζει σήμερα. Και τι διεθνή ημέρα είναι σήμερα. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Συγγνώμη, συγγνώμη. Συγγνώμη, πολλές πληροφορίες. Αλλά έστω, μισό λεπτό. Γιορτάζε τη Ματθαίο σήμερα και εσύ. Τίποτα, κόλλησε στο μυαλό μου. Όλη την ημέρα. Όλη την ημέρα κόλλησε. Εγώ νυπετή, συγγνώμη. Συγγνώμη στου απανταχού Ματθαίου. Ναι, και του τρει. Το καταλουκά Ματθαίο. Τους ευαγγελιστές. Με τους εγκυκλοπαιδιστές έχεις κάνει σου ξέδοξες. Εγκυκλοπαιδιστές αυτοί είναι, να ξέρεις ότι είναι. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα ανεκτικότητας. Σοβαρά μιλάς. Ναι. Για μένα είναι κάθε μέρα αυτή γιατί. Μόνιμη. Είμαι ανεκτικός προς το τέτοιο. Αυτό είναι υπονοούμενο. Έχεις να περάσει κάποιο μήνυμα που σου έξω. Το έψαξα και το βρήκα. Έκανες κάτι στο αγόρι σου, π.χ. Δηλαδή το υπενθυμίζεις από αέρους. Όχι. Είμαι αθώο. Οπότε γιορτάζουν οι Ματθαίοι, είναι η Διεθνή Μέρα της Ανεκτικότητας. Ωραία, να πάμε και λίγο στα στοιχηματικά μας. Έχουμε UEFA League Αθηνών σήμερα. Αυτά τα National League πάλι. Θα μάθει το αμάν τι έγινε, ποιο του είπε. Και σε συνδυασμό με ότι στη Θεσσαλονίκη δεν έχουμε καλό καιρό. Βράδια σε έξω, θέλω να ξέρετε. Αυτό είναι σημαντικό. Βράδια σε. Εκείνο η Ομοσπονδία Σαν Μαρίνο, είδε για τον Κομίνη. Όχι, θα μου το πει αυτό. Κάτσε μισό λεπτό να μιλήσουμε πρώτα για τον καιρό. Δεν βγήκε, δεν βγήκε. Ο καιρό ο οποίο σε μένα μου θυμίζει αυτό, σαν να ετοιμάζει τώρα να γίνει τη βιβλική καταστροφή στην πόλη τώρα. Συσσωρεύονται τα σύννεφα. Έκλεισα να φύγω. Ναι. Με το που πατάω το κουμπί για το ξενοδοχείο, το επόμενο μου σκάει ένα application που έχω ενημερωτικό. Επιδείνωση καιρού κατευθείαν. Κατευθείαν. Και εκεί που πάω, όταν είναι επιδείνωση, βγαίνουν αρκούδε, βγαίνουν τέτοια ζωντανά. Πώς και με το αυτοκίνητο, μην χτυπήσει καμιά αρκούδα, πρόβλημα μεγάλο. Ναι, ξέρω. Εσεί θα πάτε κάτι, όχι αρκούδα. Εννοείται ότι θα πάτε κάτι. Μην μπερδεύεστε, ναι. Οπότε, Σταύρο, τι πρέπει να κάνει, να μείνει σπίτι σου, ναι. Να ανάψει το καλοριφέρ του τζάκι, να πάρει μια κουβέρτα, να πάρει το κινητό, να το λάπτοπ, το τάμπλετ, ό,τι έχει. Και να ανοίξει μια γκολμπετ και να στοιχηματίσει. Θε εθνικέ ομάδε, θε καζίνο, ό,τι θέλει μπορεί. Έχει και ο Λίγκα σήμερα. Φυσικά έχει. Ας ξεκινήσουμε πρώτα από το National League. Λοιπόν, σήμερα ξεκινάμε με αγώνες 10 παρα 4 είναι όλοι. Ολλανδία-Γαλλία με μηδενική γκανιότα. Πολύ ωραίο. Ωραίο μάτσο αυτό, φίλε. Ωραίο μάτσο. Γκολ-γκολ. Εύκολα πράγματα. Δεν συμπληρώνω κάτι, μα πούσε τα ναι, παίρνω. Όχι, όχι, δεν δικαιώθηκε, έχει δικαίωμα. Όχι. Όταν βρίσκει κάτι, αλλά κρατά το ποσοστό σου. Λέω το βρήκα χθε 100% έχω γιατί το χαλάσω. Ναι. Σωστό είναι αυτό. Goal-goal, έχει goal. Μια... Συμφωνούμε και ήδη στο goal-goal. Ναι. Oh, θα συμφωνήσουμε διαφωνώντα το επόμενο. Δεν μπορώ να σου πω. Λοιπόν, ναι. Μετά έχουμε Γιβραλτάρ Αρμενία. Αδιάφορη. Μακριά. Πρώτα απ' όλα δεν πιστεύω ότι οι Αρμένοι βρήκαν το Γιβραλτάρ. Ξεκινάμε τα βασικά. Ναι. Νομίζω δεν θα φτάσουν στο Γιβραλτάρ. Μακριά και αγαπημένοι. Ναι. Δεν είναι για μπάλα. Έχουμε Λίχτενστάιν με την Πουγουδουμού. Η Πουγουδουμού να πάει να κάνει βόλτα, αδιάφορη. Ναι. Σλοβενία-Νορβηγία. Εδώ δεν είναι. Αυτοί οι Σλοβαίνους. Ναι. Εντάξει. Ενώ έχουν παίκτες, δεν κάνουν τίποτα με την εθνική. Δεν κάνουν ποτέ, δεν έχουν κάνει διαφορά. Ναι, δηλαδή έχουν τον Ίλισιτς, παιχτάρα. Έχουν τον Χαφ της Λειψίας, πώς το λένε. Ρε. Γιατί ο τερματοφύλακας δεν είναι ο Όμπλακ Σλοβαίνος, τι είναι. Ναι. Ε? Ναι. Ακόμα καλύτερο του κόσμου. Α, εγώ σου λέω του μέσα, άσε, δεν φτάνει μπάλα. Γιατί πρέπει να κερδίσουμε άμα παίξουμε. Ναι. Και την έχουν σε πολύ ψηλά ποσοστά. Η θέση του τερματοφύλακα είναι ανάλογη θέση με αυτή του σεντεφόρ. Ναι, εντάξει. Αποκρούει κάτι το οποίο είναι σίγουρο και είναι ένα δεδομένο γκολ. Γλιτώνει γκολ. Δεν παίρνει φυσικά τόσα εύσημα όσα και δεν έχει φυσικά καμία ευκαιρία σε σχέση με αυτέ που έχει το σεντεφόρ. Το σεντεφόρ θα χάσει 4 κλασικέ, θα βάλει την 5η, θα λήξει το μάτσο 1-0. Και θα μείνει στην ιστορία. Mm. Ο τερματοφύλακας θα κάνει τρεις κλασικές αποκρούσεις, μεγάλες, δύσκολες. Έτσι με τα ακροδάκτυλα, με τι έχει, θα φάει ένα αστείο γκολ, θα το κυνηγάνε και θα το κλεβάζουν όλοι. Mm. Πολύ δύσκολη θέση. Ποτέ δεν έπαιξε ζωή με τερματοφύλακας. Ποτέ. Ποτέ. Βασικά με τρέλαινε ότι έπρεπε εγώ να αποκρούσω τις σκέψεις των αλλών και δεν έπαιξε αυτή τη διαδικασία. Ήταν η άλλη σκέψη που σκέφτομαι εγώ. Συνέχισε. Έχουμε Κύπρο-Βουλγαρία. Εδώ τώρα τι κάνουμε. Κύπρο-Βουλγαρία. Να σου πω, δεν τα κελιά είναι μικρά και χωρίς κλιματισμό. Δε... Όλα πιθανά. Ναι, δύο άσο, έξι ανατροπές, οχτώ τέτοια. Φεύγετε, φάτε, άντε, ρόβε, ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Εσείς τώρα αποτρώτε τη σαλάτα σας και τσιμπάτε το αγκουράκι, την πριζόλα ή το ψαράκι, ή είστε μέσα στο ταξί, ή είστε μέσα στο αυτοκίνητο. Έτσι. Είναι πολύ ωραία περίπτωση να πλακωθείτε στο Κύπρο Βουλγαρία σε μονό αποδεκτό. Σκορ, τεράστια, μικρά, μεγάλα, ό,τι να είναι.
καμία τύχη. Πού να βγάλω εγώ και πώς βουλγαρία, τρελάθηκες. Δεν έχουμε κανένα τηλέφωνο. Όχι, όχι. Δεν δουλεύουν τα τηλέφωνα. Και να ξέρεις, αυτά τα τηλέφωνα των πληροφοριοδοτών, των κατάλληλων, μην νομίζετε ότι αυτοί είναι άγιοι άνθρωποι. Μία φορά σε δίνουν αυτό που πρέπει, δύο φορές το ανάποδο για να ισορροπήσουν. Και όταν σου λέει καλά, ρε φιλάρα, και εσύ δεν με είπες ότι αυτό έχει πιο πολλές πιθανότητες, γιατί είναι πιο καλή ομάδα, γιατί. Όχι, έτσι, αλλά. Όταν θα το πάμε, ό,τι πληροφορία δώσουν, θα την πάμε έτσι και απέναντι. Έγινε, φιλάρα, θα μας μπερδέψουν. Ναι. Έχουν τη λογική του παραλόγου. Όχι, όχι. Συνέχισε από το κύπρο που έφυγε. Μηδενική γκανιότητα έχουμε και στο παιχνίδι Ουαλία-Δανία. Η Ουαλία. Η Ουαλία, αυτό το πάθος, το αστείο. Είναι καλή και η Δανία, είναι ωραίο όχι αυτό, ρε φίλε. Ωραίο όχι. Μαζί είναι ωραίο όχι. Ωστόσο, έχουμε καταστράξει σε δύο. Στον γκολ-γκολ το αρχικό, το πρώτο μάτς. Έτσι. Στο ότι κάτι θα κάνουν στο Κύπρο-Βουλγαρία. Ναι. Δεν ξέρουμε τι. Σίγουρα, σίγουρα και θα γίνει. Ναι. Και για συνέχεια, το χείρι του Σουαρέζ μ' αρέσει και εμένα. Και κλείνουμε λοιπόν του σημερινού αγώνε με το παιχνίδι Σλοβακία-Ουκρανία. Σλοβάκι. Και αυτό είναι ρούχι. Εντάξει, τα χείρια φίλε να ξέρει, είναι βέβαια το πιο δύσκολο αποτέλεσμα. Πάρα πολύ δύσκολο. Τι να παρακαλά στο χείρι, τι να βλέπει, τι να προσδοκά. Αλλά είναι μέσα στη ζωή. Ωραία, χείρι. Εσύ, ναι. Αν παίξω εγώ μια διάδαχη. Ναι. Και είναι σφιχτά τα παιχνίδια. Και το την ίδια ώρα να παίζουν. Την ίδια ώρα παίζουν. Ναι, ναι όλοι οι αγώνες ξεκινάνε 10 παρά τέταρτο. Ναι. Τα χ είναι ωραία να τα παίζει σε διαφορετικές ώρες, γιατί σε περίπτωση που έχει κάνει μια τριάδα από χ και περάσει το πρώτο, επειδή είναι πάρα πολύ καλό το ποσοστό, θα μπορεί να κινηθεί ασφαλίζοντα το επόμενο όταν κλείσει το ημίχρονο, όταν προχωράει λίγο-λίγο, με σκοπό στο τέλος το πρόσημό σου από την τριάδα που έχει παίξει. Πώς ασφαλίζει το δεύτερο. Κατά του χ παίζει. Παίζει κανένα του χείρι, να παίξει over μισό. Όχι, αφήνει να περάσει και το ημίχρονο του δεύτερου του μάτσα. Να είσαι κοντά, να κλείνει. Ναι. Να φτάνει. Να έχει κάνει τη διαδρομή τη μισή. Πηγαίνοντα προ την Ιθάκη σου. Όπου Ιθάκη η τελική νίκη. Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω στα χ ειδικά ότι αν προσπαθεί να τα ασφαλίσει, εκτό αν είναι το τρίτο που απομένει και είσαι στο 80 και μπορεί να παίξει το over μισό, αν είναι 0-0, ναι. Εκεί δύσκολο να τα ασφαλίσει. Το βερμισό ξέρει ότι μπορεί να πληρωθεί δύο φορέ. Να γίνει ο βερμισό και να σου φαβιστεί μετά. Ακριβώ. Υπάρχει αυτή η ελπίδα πάντα. Είναι πολύ ωραίο. Ναι. Είναι σαν τα κενά που αφήνουν στο μπάσκετ τα μάτσα. Μερικέ εταιρείε έχουν πιο πάνω και πιο κάτω το over με το under και μπορεί εσύ να μπει στη μέση και να πληρωθεί διπλά. Και εδώ και εκεί. Σπάνιε μερικά περιπτώσει και είναι ειδικέ περιπτώσει. Αυτέ αφήστε του. Είναι για αποτίθεται εμά του ψαγμένου που δεν έχουμε βρει τίποτα. Ούτε λιγμένα μάτσα θα βρίσκουμε σε λίγο καιρό. Αλλά δεν έληξε το μάτσα. Παίξει το χ. Όχι, άστορα, δεν κάτι θα γίνει. Είχα ένα φίλο στη ρουλέτα, άκουσα που ήταν τόσο εθισμένος, ηλικιακά ήταν μεγαλύτερος από καμιά 20 ετία. Ο άνθρωπος ήταν εθισμένος σε βαθμό κακοκαιρματος, έπαιζε τα πάντα. Όταν λέω τα πάντα, η ρουλέτα έχει 35-37 νούμερα, έτσι, έπαιζε τα 34, τα 34 νούμερα. Ναι. Και την ώρα που η μπίλια έπεφτε, ας υποθέσουμε στο 28. Ναι. Ωραία. Αυτός έλεγε, έβαζε άλλα δύο νούμερα, άλλες δύο μαρκούλες. Και έλεγε, έχει πέσει η μπίλια, παιδί μου τώρα, λέει. Και αυτά και αυτά, όχι στο 28 όμως, αλλού τα βάζω άνθρωπο. Στο 14 και στο 0 θα υποθέσουμε. Άσε και αυτά. Μα τον έλεγαν, κύριε Χάρη, έπεσε η μπίλια. Σε παρακαλώ, κοριτσάκι μου, λέει, άσε να τα βάλω και αυτά. Τι να βάλει, κοριτσάκι μου, έχω τα χάρη. Τελείωσε, τι σε παρακαλώ, κοριτσάκι μου. Δεν τον άφηνα. Τελικά του τα βγάλανε πίσω. Φαντάσου, ξέρεις, εκείνη είναι η κατάσταση που έχει γεμίσει ήττα, είναι το πιο αειδιαστικό συνέστημα αυτό. Πριν παίξει, να θεωρήσει ότι είσαι χαμένο. Δεν υπάρχει εγώ το πράγμα αυτό. Είναι σαν την ψυχολογία. Εσχύς του είδους στην ανάποδη πλευρά. Βάζεις τα λεφτά και κρατάς τα επόμενα γιατί έτσι χαθήκαν αυτά. Τώρα πάμε να δώσουμε τα επόμενα. Ναι. Είναι η αηδία της αηδίας, αηδία. Αυτό όμως ποτίζεται με τον καιρό, φίλε. Δεν μπορεί να την πει. Ναι. Καταστράφηκε ο άνθρωπος. Μόνο καταστράφηκε, φίλε. Έγινε φυτό και τον ποτίζαμε μετά. Με γλαστράκι βγαίναμε έξω και τον ποτίζαμε. Πάμε στο διάλειμμα. Η Goldbet είναι μαζί μας. Τι προσφέρει η Goldbet, Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, έχουμε Σαββατοκύριακο προσφορά στο καζίνο, καθημερινά μηδενικές γκανιότητες και φυσικά προσφορά καθημερινά και στο στοίχημα. Μπαίνετε στο λογαριασμό σας, συνδέστε και μαθαίνετε τα πάντα. Δεν πρέπει να έχω και βίντεο όταν το λέει αυτό, να γίνει πιο πιστική. Εγώ δηλαδή τώρα κατευθείαν το πήγα από το χέρι μου να μπω να πατήσω. Ναι. Μετά το διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, έτσι, Euroliga. Είναι γρήγοροι φίλοι. Χωρίζει η Σάικ από τον Ρονάλντο. Η Ειρήνα, η Σάικ. Η Ειρήνα, ναι. Πάει στο φλάκι. Αυτή είναι η Ρωσίδα που δεν βλέπω. Αυτή που πάει να κάνει τα δόντια της και αρχίζει και χαϊδεύεται. Μόνη της, πάει τα χέρια της, δηλαδή. Ωραία.
Βρήκε άλλο να πάει. Παιδιά, σκυλιά. Ακαδία, γυναίκα. Έκλεισε ο φάκελο, κοιτάει μπροστά, γεια σα. Αφού είναι... μπορεί, γιατί να μην το κάνει, δεν το κατάλαβα το κορίτσι. Δηλαδή, τι να κάθεται να κλαίει για έναν Ρονάλντο. Και ποιο είναι ο Ρονάλντο στην τελική. Δεν κατάλαβα. Να ξέρετε, εσείς οι γυναίκες, κλείνει ο φάκελος του Κριστιάνου Ρονάλντο, πάνε και αυτές οι ελπίδες σας, οι όποιες έχετε, το καμία στο άπειρο δηλαδή. Παντρεύετε αυτή τη Ροντρίγκες. Αυτή τη Ροντρίγκες, δηλαδή, δηλαδή καλή. Ζαλαδοζαλάδα, ναι. Άρμα μάχης, και να πούμε κάτι σύγχρονο, γιατί αύριο είναι και η πέτρες του Πολυτεχνείου. Ναι. Τάγκ, κανονικό. Ναι. Ναι. Την παίρνει, την έχει μια φωτογραφία στο χέρι της, έχει το μονόπεδο που τη χάρισε, έτσι, ένα ρολόι που φοράει και κάτι άλλο δικά. Αξία στο χέρι της στο αριστερό, ξέρετε πόσο είναι? Πόσο? 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Το χέρι μόνο εδώ. Χέρι, δεν πάμε προς τα πάνω. Ναι, εκεί, το χεράκι. Από τον καρπό και κάτω. Έτσι ακριβώς. Ναι, όχι αγκώνα. Όχι, πού αγκώνα να σπάσεις, άρα το λάθηκες. Το κόβεις και φεύγεις δηλαδή. Ακαριέα. Δηλαδή κάνει μια χειραψία στον ποταμό αυτή. Τι μένει? Δεν τίποτα. Θα ποτέ εκεί, εσύ. Πώς θα φτάσεις, ποτέ δεν θα φτάσεις. Έκανε το λάθος. Πήγε πώς έτσι είναι να τσολεί πήγε στη Σομαλία. Στο τραγούδι του Καρά, δες τι απέμεινε. Δες τι απέμεινε. Δες τι απέμεινε, στάχτηκε. Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι. Τα χαιρετίσματά μας αδιαβατά στις φυλακές που μας ακούνε. Εννοείται. Να ξέρεις. Εννοείται, να τους κάνουμε. Πρώτος, δεύτερος όροφος και κηλικείο. Ξέρεις πόσο κοστίζει ένα μπουκάλι νερό στις φυλακές? Πόσο? Λες, ρωτάμε, ξέρεις. 0,3. Όχι, φίλε. 0,7 το αγοράζουν αυτοί που τα πουλάνε. 10 λεπτά. 10 λεπτά. Φθηνά είναι. Θα το πω, θα πάω, θα σε πω ένα λεπτά. Θα σε ενημερώσω για όλο τον τιμοκατάλογο. Να σταθούμε λίγο στη ρατσιστική επίθεση που δέχτηκε ο Αντετοκούμπο. Από τον Τζουκαλά. Έτσι, από τον Τζουκαλά. Ντροπή και έσχος. Το πει και έσχος για τον Ολυμπιακό. Για τον Ολυμπιακό. Απαγορεύεται τώρα τέτοιες εκφράσεις και δεν ξέρω αν είδες πώς βγήκε να τον καλύψει ο Καραπαπάς. Τι είδα πώς βγήκε. Ξέρεις τι είπε. Δεν ότι... ξέρετε σε πόσα παιδιά μαυράκια έχει βοηθήσει, ναι, και έχει ταΐσει ο Τσουκαλάς. Ναι. Ο οποίος Τσουκαλάς, η ερώτηση είναι απλή, τι δουλειά κάνει? Ξταέβες, νομίζω ότι πειρά δουλεύει. Μέσα. Ναι. Μέσα το χωριό, από πού είσαι, από τα Γιάννα, μέσα. Όχι απ' έξω. Πώς το λένε? Τι είναι εδώ, ρε. Γιατί μας στέλνουν ύποπτα μηνύματα. Όχι, τι ύποπτα μηνύματα. Δεν τα χρειαζόμαστε τα ύποπτα. Όχι, 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 εντάξει. Θα βοηθήσουμε ένα φίλο. Όχι με εισιτήριο για την Τζέλσι. Α, να πάμε λίγο σε αυτό το κομμάτι. Βγήκε ο ΠΑΟΚ, έκανε ανακοίνωση ότι υπάρχει sold out εισιτήριων. Mm. Αυτά είναι εκεί, τα 2.300. Εγώ πιστεύω θα μαζευτούν γύρω στους 10.000 Έλληνες minimum έξω από το γήπεδο. Αυτό είναι το πρόβλημα όμως, φίλε. Είναι το πρόβλημα. Ροστό. Δεν θα μπει κανένας, να το ξέρετε. Δεν έχετε ούτε μία πιθανότητα. Με αυτοί που πάνε, να του αποτρέψουμε, φίλε. Μην κάνουν τζάμπα το ταξίδι. Θα πάντα, αφού τα κλείσαν τα εισιτήρια. Εκδρομή, εντάξει. Εκδρομή, γιατί κλείστηκαν και τα εισιτήρια πριν από κανένα 1,5 μήνα που ήταν φτηνά. Έτσι, εισιτήρια τα οποία τα διόδια να πα να στην Αθήνα, πα στο Λονδίνο και μένει και 2 μέρες. Ναι. Έτσι δεν είναι? Κοίτα, εγώ θυμάμαι ότι στην Τρίπολη, παραδείγματος χάρη που πήγαμε, δώσαμε 65 ευρώ διόδια. Ναι. 65 ευρώ αεροπορικό έχει βρεθεί σίγουρα για Λονδίνο. Ναι. Σίγουρα. Αλλά στο γήπεδο δεν θα μπουν. Έτσι, μην ξεφτυλιστούμε και σαν οπαδοί, σαν τέτοιο γίνονται οι σχετικές μανούρες. Όχι, θέλω να αφήσουμε γλυκιά ανάμνηση. Πήραμε τις γυναίκες τους πάντα. Ναι, να αφήνα, έχουμε γλυκιά ανάμνηση στους Λοδρέζους. Όλοι μας, έτσι, να προστατεύουν τον εαυτό τους, γιατί κατ' επέκταση το κοινωνικό σύνολο του ΠΑΟΚ εκπροσωπούν αυτοί. Πώς θα γίνει? Η ομάδα πρέπει να έχει έξωθεν καλή μαρτυρία προς παντού. Τώρα που έχουμε τέτοια τέλεια διοίκηση, τέτοια ομάδα η οποία είπαμε χθες κάνει τα λαθάκια της, αλλά θα μπει στον ίσιο δρόμο. Στον ίσιο δρόμο εννοούμε αγωνιστικά. Σε ποιότητα. Τα άλλα είμαστε μια χάβολα. Να είμαστε λοιπόν όλοι όπως πρέπει στο Λονδίνο. Και οι 2.300 που θα πάνε και οι 7.700 που θα μείνουν απ' έξω. Η σιγουριά σου ότι θα μείνουν όλοι απ' έξω. Ναι, φίλε, απ' έξω θα μείνουν. Να ενημερώσουμε αρχικά ότι χιόνισε και στα Τρίκαλα. Έτσι. Έχουμε άτομα εκεί. Χιόνισε, βέβαια, κατευθείαν. Αφού είπαμε, έχω σε όλες τις πόλεις τον ανάλογο Ρουφιάνο. Α, ναι. Βέβαια, δίκτυο Ρουφιάνο. Ναι, δίκτυο. Δεν πρέπει να δυσκολεύτηκες. Όχι. Καθόλου. Μάχη δώσανε. Όχι, εγώ πιο φιάνο από αυτόνα. Εκεί να δεις. Γιατί πήρε αυτόνα, δεν στα έλεγα εγώ καλά τότε. Μα του πέρασα συνέντευξη. Α. Εγώ, φίλε, δεν βάζω κουκούλα ποτέ. Θα στα λέω όλα κατευθείαν σε πρώτο χρόνο. Ναι. Ακούς. Ναι. Ο άλλος λέει: εγώ δεν μπορώ, θέλω με κουκούλα. Άστο, δεν κόβεσαι. Κόβεσαι. Για να πάμε λίγο γύρω λίγα τώρα, φίλη μου Σόφη. Φυσικά. Λοιπόν, έχουμε 4 αγώνες σήμερα. Ξεκινάμε 7.30 ώρα με το παιχνίδι Ανατολού Εφές με τον Παναθηναϊκό. Ορίστε. Για κύριε Σταύρο μου. Γιατί στα μπάσκετ σε βλέπω λίγο καλό. Ανατολού Εφές Παναθηναϊκό, ναι. Ασταθείς.
η ΦΕΣ δεν είναι σταθερή καθόλου. Ούτε ο Παναθηναϊκός εκτός έδρας. Ναι. Είναι τι δηλαδή. Χάσου και δύο το δίνει. Αυτό κατάλαβα. Όχι, ρε φίλε. Δεν βλέπω καθαρό σημείο. Αρχίζω να χαστώ και ανεβάσω την ακαματικότητα. Δεν βλέπω καθαρό σημείο. Δεν το παίζει δηλαδή. Ναι, δεν τα κουμπάω. Μα μην πει ότι το είπα. Φτιάξει τίποτα με το ραδιόφωνο. Να είπα και. Απαϊχή. Δεν πάει απαϊχή ποτέ. Εντάξει, στην παράταση. Στην παράταση μετράει. Εγώ θα παίξω εδώ πέρα την ΕΦΕΣ. Την ΕΦΕΣ γιατί θέλω να στηρίξω. Θα την παίξω έναν καλό φίλο. Ο οποίος οδεύει από ήττα σε ήττα, εντελώς ανάποδα με τον προηγούμενο φίλο, λίγο πριν από το διάλειμμα, έτσι, δεν μπορεί να βρει κανένα μάτς. Βγάζει τα ισόψυχά του μηνυματικά, έχουμε ψυχοθεραπεία μετά για να στηριχτεί, αλλά πάρα πολύ δύσκολο και θα τον προτρέψω, αν και σήμερα αποτύχει, κάτι που απεύχομαι, έτσι, να κρεμάσει τα στοιχηματικά του παπούτσια για ένα μικρό χρονικό διάστημα που αυτό θα ορίσει. Είτε είναι αυτό 2 μέρες, είτε 2 ώρες, είτε 2 μήνες φυσικά. Συνέχισε. Λοιπόν, μετά πάμε 8 η ώρα στο παιχνίδι Ζαλγκίρης με την Μπαρτσελόνα. Εδώ θα παίξω Ζαλγκίρης. Τι δίνει Ζαλγκίρης? 1.63. Μια χαρά. Μια Ζαλγκίρης η οποία έχει ένα προπονητή, είπαμε, δεν υπάρχει. Είναι ο Κονσεϊσάου του μπάσκετ. Είναι απολαυστικός. Αυτόν, εγώ αυτόν θέλω. Στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ δεν έχουμε 1,5 ευρώ αυτή τη στιγμή. Ενημερωτικά. Και δεν θα μπει ο Ιβάν. Και δεν υπάρχει και πολύ πλάτη. Και δεν μπορώ να πιστεύω. Θα το δούμε αυτό. Μια εκπομπή θα την αφιερώσουμε αποκλειστικά. Γιατί δεν μπαίνει ο Ιβάν στο μπάσκετ. Μόνο στο μπάσκετ, στα άλλα τα αθλήματα. Αλλά θέλουμε έτσι να ανταλλάξουμε πολλές απόψεις και όχι έτσι γρηγοράδα που τα λέμε όλα και περνάμε από παντού. Σαν ένα αεροπλάνο που κάνει το Αθήνα Θεσσαλονίκη. Γρηγοράδα. Απολαυστικά θα το συζητήσουμε αυτό. Λοιπόν, για συνέχεια. Ζαλγκίρης εδώ, οπότε συμφωνούμε και οι δύο. 9.30 ώρα έχουμε την Μπάγερ με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Νίκες παντού. Ναι, θα την έχει ένα 10. Πώς την έχει? Ένα 43. Τι είναι 43? Ένα 43. Πάει χωρίς 3 γι' αυτό. Πάει χωρίς 3. Πάει χωρίς 3. Ποιοι είναι 3? Δεν ξέρω. Σιγά, άμα είναι ο Κυριλέγκο που δεν σταμάτησε τον μπάσκετ και ο. Ο Κυριλέγκο, είπα άνθρωπο. Κυριλέγκο, ό,τι να είναι, θυμάται ο καθένα. Που σταμάτησε τον μπάσκετ, είπα. Να ξέρουμε και ποιοι είναι. Έχει σημασία. Και μετά έχουμε στις 10 η ώρα Γκραν Κανάρια με Μακάπι Τελαβίβ. Αυτά δεν είναι πάνω από 175 πόντι. Στη σουτά μου πατούσε. Τι δίνει η Μακάμπι? Μακάμπι δίνει 1.69. Δεν είναι λίγο, φίλε, το 1.69. Απλώς δεν είναι το μπάσκετ το οποίο δεν μπορείς. Ναι, δεν μπορείς, έτσι ακριβώς, ναι. Δεν μπορείς να το πει, δεν μπορείς να βασιστείς. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Να σου πει 2.05, θα το βάλεις. Εννοείται. Είναι ισορροπημένο παιχνίδι. Και ξέρεις αυτό το άθλημα, ρε φίλε, έχει πολύ ψυχολογία μέσα του. Δεν είναι τώρα να το. Να τρελαίνεσαι. Δεν είναι να τρελαίνεσαι. Τους παίκτες μας ποδοσφαιρικά τους ξεκουράζει ο Ρασβάνο Λουτσέσκο, έτσι. Τρίμερο ρεπό. Εντάξει, κοίτα έτσι, να απολαύσουν. Καθίσαμε και βάλαμε κάτω πώς πάει ο Βαρέλα στην Ουγκάντα. Στην Ουγκάντα πράσινο κροτήρι. Γιατί αυτό μόλις θα φτάσει θα γυρίσει, φίλε. Κάνεις 16,5 ώρες να φτάσεις. Στις 72 σύνολο του ρεπό. Ναι. Πας Θεσσαλονίκη Αθήνα. Αθήνα, Κάιρο, Κάιρο, Ουγκάντα. Μα δεν θα πάει πουθενά. Στην επανομή θα πάει ο Βαρέλα. Ο Βαρέλα θα είναι στην επανομή, θα είναι εκεί στο Αγνάντι. Θα στείλει έναν που του μοιάζει. Ναι. Είναι και αρχηγός, είναι σε όλα τα πλάνα. Δύσκολο τότε αυτό. Ναι. Και για να γυρίσει, άλλο τόσο. Δεν ξέρω πόσο είναι το Κάιρο, Ουγκάντα. Γιατί δεν το ξέρει. Αν μπαίνει τώρα αυτό, με αυτά εδώ τα τηλέφωνα, μπαίνει και βρίσκει τα πάντα. Την Κάιρο. Δεν το κοίταξα, αυτό λέω. Δεν πρέπει να είναι πολύ κάτω. Ψιλοκεντρική Αφρική πρέπει να είναι η Ουγκάντα. Όπω είπαμε για τηλέφωνα και για αυτά. Έχω μία απορία, φίλε. Θέλω να με βοηθήσει αυτό το κομμάτι συγκεκριμένο. Η επιστήμη κάνει βήματα, όχι αλματώδη, όχι φωτοβολίδα. Δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς την έκφραση που έχει φτάσει. Κοίτα, είμαστε κοντά στο διακτηνισμό. Έτσι. Ξεκινήσαμε από το φαξ που εμένα με αφήνει άφωνο. Φτάσαμε. Ναι, φίλε, το φαξ. Βάζει το φίλο εδώ και βγαίνει εκεί και γραμμένο. Εντάξει. Ναι. Άφωνο, έτσι. Δεν μιλάμε για το απλό του τηλεφωνάκι, ο Γκράχαμ Μπέλ. Κάτι νομίζω ότι ανακάλυψε αυτό. Εδώ τώρα έγινε. Ο χαμός του χαμού γίνεται. Έτσι. Έχεις αυτό το τηλέφωνο που μιλάς και μιλάει κατευθείαν. Είσαι στην Αμερική και βλέπει ο ένας τον άλλον και με μηδενική αξία. Με μηδενικό κόστος. Απλό ίντερνετ. Τίποτα. Ναι. Βλέπετε και μιλάτε. Σαν τον έχεις δίπλα σου. Το παιδί σου. Φαντάζεσαι τώρα στη Γερμανία όταν φύγαν όλοι τότε οι μετανάστες να μιλούσαν κάθε μέρα με τα ίντερνετ. Δεν θα υπήρχε μετανάστες. Εδώ. το Κολονία Θεσσαλονίκη ή το Μόναχο Καλαμαριά θα ήταν του Μπαχαριλάου. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Πώς ενώ τα έχουν ανακαλύψει όλα αυτά,
δεν έχουν ανακαλύψει αυτοί οι επιστήμονες ένα φάρμακο, να το πω, μια πριονοκορδέλα, να μπαίνουμε κάπου, εμείς οι οποίοι κάπου είμαστε, έχουμε κάποια κιλά παραπάνω, ναι, οι ευτραφείς, να μπαίνω μέσα, κύριε, τι να κόψω, κόψω 23 κιλά και 200 γραμμάρια. Ναι. Πέμε λίγο, πέμε μέσα. Εντάξει, γίνεται κάτι παρεμφερές όμως. Τι πονάει, πονάει. Κάσε το κάτι τσάι που μας δίνουν να πίνουμε κάτι τέτοια. Τσάι και έχουμε γίνει. Δεν αναφέρομαι σε αυτό. Το τσάι σου ανοίγει την όρεξη στο πιτάκι. Το τσάι είναι συχαμένο. Να ξέρει, τσάι, μαρμελάδες και τέτοιο να ακούω, άστο, φύγε. Τρέχα. Οι πολύ υπέρβαροι άνθρωποι για να χάσουν κιλά κάνουν εγχείρηση. Ναι, κορίτσι, με αυτό θέλω να πω. Η εγχείρηση αυτή έχει κάποια προβλήματα. Πρέπει να προσέξει, δεν πρέπει να τρώσει κανονικά, σε κλείνει το στομάχι. Έχει προβλήματα. Πρέπει να περπατάς. Σίγουρα στο μέλλον θα κάτι εύκολο. Να ακόμα περισσότερο. Κάτι εύκολο. Να πάω στον Κώστα. Τώρα δεν θέλω υποθετικά. Θέλουμε να πάμε να κάνουμε μια κατσικοθεραπεία μετά. Ναι. Κατσικοθεραπεία, μάλιστα. Ωραία. Ναι. Και ξεφτιλιζόμαστε τώρα. Πάμε 3.30 και φεύγουμε από το τραπέζι 10.30 το βράδυ. Ναι. 7 ώρες τρώμε. Ναι. Έτσι, να το κατσίκι, να τα πρώτα, να τα δεύτερα, τα τρίτα. Εντάξει, ξέρεις, εμείς δεν έχουμε προβλήματα η πίτσα κατσίκι και φαγκρί να συνδυαστεί. Τελευταία άλλωστε παρουσία μας σε κουρμέ εστιατόριο είχε και ψαρό σαλάτα και γύρο. Και γύρο. Ψαρό σου είπαμε γύρο. Ναι. Ψαρό σου είπαμε, δεν είναι ψαρό σαλάτα. Ναι, δεν πειράζει. Δεν το έτρεχε με ανάποδο πιάτο το αυτό, σε πείραξε. Το ανάποδο πιάτο πώ θα χτύπητο, πώ σε προστάτησε. Άμα δεν συμπαθούσε αυτό, θα σε έδινα βορρά στον κόσμο. Επί 20 λεπτά, έτσι, φίλος μου, που βρίσκεται κοντά μου, δεν θέλω να πω ποιος είναι, έτρωγε με ανάποδο το πιάτο. Το κοίταξα στα μάτια σε μια στιγμή, το λέω, αδελφάκι μου, τι κάνεις τώρα, τι είναι αυτό και εμένα. Και νομίζω ότι είναι ντεκόρ του πιάτου το ανάποδο, επειδή έχει ένα κυκλάκι από κάτω. Άμα λέω κάπου ψέματα, πες μου. Έτσι είναι ακριβώς. Αλλά δεν μας πήρε χαμπάρι κανείς. Όχι, μα το συνέχισε να τρως και έτσι, αυτό μ' άρεσε. Λοιπόν, είναι σαν και αυτό, επειδή μπαίνει σε ένα μαγαζί, βλέπει ότι σε κοιτάνε, νομίζει ότι παίρνει τα μάτια πάνω. Όχι, ναι, σαν προσωπικό, ναι, ναι, τι γίνεται. Να τα γλιστρίζει, να τα χτυπά κάπου, νιώθει ένα πόνο έντονο, σφίγγει τα δόντια και λε: μην πει κουβέντα, ρε παγλάμα. Προχώρα, προχώρα, πάνε εκεί. Μετά τα μάτια του τότε. Δεν υπάρχει, φίλε. Αυτό με το πιάτο καλά που δεν ήταν σερβιτό στο διάστημα που έτρωγα. Με ανάγκη το τρέσμα. Λάφει και από τζαμάρια, θα έρθει που έπλεξε. Σαν τον Βέκο, που σπίτι έπεσε με τζαμάρια και πέρασε απέναντι. Σου λέει τι έγινε. Ωραία πράγματα είναι αυτά. Οπότε ο ΠΑΟΚ της καρδιάς μας θα ξεκουραστούν οι παίκτες μας για να είναι έτοιμοι μετά το τρίμηνο ρεπό τους. Ο Βαρέλα δεν βλέπω να ξεκουραστεί με αυτό το ταξίδι που με είπες. Όχι, και ποιος θα παίξει με την Βαρέλα. Για να ξεκινήσουμε από την άλλη εβδομάδα, έτσι να γίνουν οι προπονήσεις όλα σωστά και να ξεκινήσει αυτό το σερί των 5 νικών που με το έβαλες μέσα στο μυαλό χθες. Μου ανέφερε σε αυτά τα 5 ματς, τα οποία πραγματικά θα είναι μια ωραία 15 βαθμών. Ναι. Η οποία θα μας κάνουν πάρα πολύ μεγάλη διαφορά από τους δεύτερους, τους τρίτους, τους τέταρτους. Κοίτα, μετά τη χθεσινή σκανδαλώδη απόφαση. Εκεί ήθελα να πάω τώρα. Ναι. Πήγε αυτό, μου αρέσει το πικ που κάνω. Κατάλαβες πρώτα απ' όλα ότι το έμαθα την ώρα που είχαμε εκπομπή χθες, ναι, πριν ανακοινωθεί. Άστο. Δηλαδή αποθέωσε με ρεπορτάζ. Ναι, 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 αυτό πήγα σε μισό λεπτό. Τίποτα. Ναι. Είσαι η υπόθεση Dreyfus. Η υπόθεση Dreyfus ήταν η μεγαλύτερη δικαστική πλάνη όλων των εποχών. Ναι. Κάτι ανάλογο στον αθλητικό χώρο φάγαμε τώρα. Τιμωρείται ο ΠΑΟΚ εξοντοτικά. Ό,τι κάνει πριν αναπνεύσει και πριν κάνει κάτι. Εξοδοτικά. Εγώ δεν θυμάμαι να ξεκινήσαμε την τελευταία τριετία χωρίς μείον. Ναι. Τι να πω, το θυμίζεις εκείνο από το play-off μας κόψανε 3 βαθμούς από το play-off, δηλαδή στην ουσία 15 βαθμούς. Κάτι μείον 3, κάτι μείον 9 και κλεισμένο το θυρών σαν να έχουν γίνει 400 φόνοι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Πρώτα απ' όλα, άλλα και κλεισμένο το θυρών εμείς και άλλα και κλεισμένο αυτοί που εγωνόμασταν. Κάτσε, ναι, φίλε, πρέπει που εγωνόμασταν. Ναι, πώς γίνεται αυτό. Κλεισμένο το άτομα. Ναι. Και τώρα έρχεται αυτό. Η απόφαση, η οποία πώς τη δικαιολογούν και αθώουν τον Ολυμπιακό, γιατί περί αθώωσης πρόκειται με 60.000 ευρώ. Μήπως ήταν 60 αυτά που θα πληρώσουν και άλλο ένα μυθικό ποσό. Ένα μυθικό under the table. Μάλλον, ξέρω τι να πω. Το αγγλικό πώς το βλέπεις. Μπορώ να το αμφισβητήσω. Αφού τον ΠΑΟΚ το ξεκίνηκαν έτσι. Την ΑΕΚ που πέσει την πηδούσε, που τα έκανε και την πηδούσε, έφαγε την κεφαλιά φέτος. Και μιλάει για αλλίωση. Μην μιλάς, ρε ΑΕΚ. Μην το ξαναθέω. Μην μιλάτε, ντρέπεστε λίγο. Μιλάτε για αλλίωση. Κατεβάστε τα μάτια κάτω και πέστε ναι. Καλά, και λίγα πάθαμε. Ναι. Ωραία. Και καπάκι για ίδιο σκηνικό με την ΑΕΚ. Λίγο πιο soft, γιατί στην ΑΕΚ φύγανε κάτω μολότο αυτό. Εντάξει, ναι, φίλε, δηλαδή. Αλλά με τον ίδιο. Τελικά ήταν 2 τα 15 χρόνια που μάλλον εκεί κατασταλάζουν. Ναι, κατασταλάζουμε στο 2 τα 15 χρόνια. Συμπερασματικά, διατάφτα, δεν είναι απόφαση, έτσι είναι. Για τα άστρα 2-15 χρόνια μάλωσαν και ίσως αδική η απόφαση στον Ολυμπιακό. Ναι, που πληρώνει 60.000.
Έχει δικαίωμα έφεσης. Σε κάποια φάση στο σκεπτικό της. Ποιος μπορεί να κάνει. Μόνο η Μητσόγλου. Αυτεπάγγελτα. Ναι. Ο εθνικός εισαγγελέας. Ναι, μόνο αυτός. Δεν θα κάνει, φίλε. Καλά, εννοείται δεν θα κάνει. Δεν θα κάνει. Θα πει δεν τα έγραφα οι παρατηρητές, αυτά δεν με βοηθάνε, δεν με κάνουν, τα γνωστά του. Τι ήθελα να σου πω τώρα. Γιατί εγώ θέλω να μένουν πίσω. Να μένουν πίσω όλοι. Καλά, στο μείον 9 και γιατί τι θα κάνανε μετά. Τώρα παίζει Ατρόμητος Ολυμπιακός. Ας φάει ένα φουσκέτο από τον Ατρόμητο. Ναι, γιατί όχι. Ας φάει ένα φουσκέτο. Και ας είναι ο Ατρόμητος 2 βαθμούς πίσω από μένα. Εντάξει, αυτό είπαμε. Θα ασχοληθούμε με το κομμάτι του Ατρόμητου. Αν περάσει και από τον Ολυμπιακό. Αναλάβουμε τα λίγο Ατρόμητο. Ναι, μετά λίγο πρέπει να ασχοληθούμε. Γιατί... άμα γίνει το 2-0. Όχι, άστα, κάτι, δεν με θυμίζει κάτι λαγό με χελώνα. Που τρέχατε. Πάω παλιό, ο μύθος του Εσώπου. Άσε ρε χελώνα τι να τρέξεις. Φεύγω εγώ και ξαπλώνω και ξεκουράζομαι. Και τσίκι τσίκι η χελώνα δουλεύει. Ναι. Όχι, όχι, όχι. Θα κόβονται από την αρχή, από τη ρίζα τους. Ναι, άμα γίνει ο Άσος και γίνει η δουλειά μας. Θα έχει περάσει το τρίτο του πρωταθλήματος. Έτσι ακριβώς. Πρώτα απ' όλα, άμα κερδίσει ο Ατρόμητος την άλλη Κυριακή, γίνεται ανάκατο Ολυμπιακός. Το χ δεν είναι πιο ιδανικό αποτέλεσμα έτσι που το έχω δουλεύει στο μυαλό μου. Δεν μας χαλάει καθόλου. Μια χαρά είναι το χ. Δεν μας χαλάει καθόλου. Αλλά είπαμε πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα, όλα εξαρτώνται από τα πόδια των δικών μας των ποδοσφαιριστών. 100%. Νίκες εμείς, έτσι, σκαμπύλη στους πίσω. 100%. Αλλαγή ψυχολογίας, θετική ψυχολογία σε εμάς, άρνηση εκεί και μόλις σταθεί αυτό τελειώνουν όλα. Ναι. Και εκεί θα επαληθευτεί εκείνη η ρίση του ομοσπονδιακού πλέον. Το Μάιο θα είμαστε καλά. Αυτό το Μάιο πραγματικά θα είμαστε καλά. Ναι, αλλά επειδή. Γιατί εκείνο τον Μάιο ήταν σαν την πρωτομαγιά του 1917 των Πολσεβίκων. Επικοινωνιακά είναι πανέξυπνο, γιατί σου πετάει την ατάκα. Το Μάιο εδώ είμαστε καλά. Τσιμπάνι βλάχη. Απευθείας. Αδίαστα. Και μετά που μας βιάζουν στον δρόμο. Το Μάιο μας είπε. Το Μάιο μας είπε. Τι με, τι, το Μάιο θα είμαστε καλά. Τώρα τρεις Δεκεμβρίου. Πλάκα μας κάνει. Και μετά, ναι, και μετά το Μάιο δεν είμαστε καλά. Δεν είμαστε καλά. Δεν είμαστε καλά το Μάιο. Έκανα λάθος. Ναι. Παραδοχή. Έκανα λάθος ποιος. Ποτέ. Ποτέ δεν έκανε λάθος. Πάντα αυτή είναι η Τρίτη, Τέταρτη, ο Πέμπτος. Με τρυπήσαν, με κάνανε. Άντε εκεί στην Εθνική μια χαρά. Κάτσε εκεί πέρα 30 χρόνια. Μια χαρά. Σόφη. Παρακαλώ. Σόφη. Η οδός είναι μία για τον ΠΑΟΚ, να ξέρετε. Η Ιβάν Σαββίδης είναι μία. Όπως και η οδός για τις στοιχηματικές μας επιλογές είναι μία. Γκόλμπετ. Βάλε μια ανατελεία και θα συνεχίσει την Γκόλμπετ. Το λέω στους ταρίφες κανονικά. Η Ιβάν Σαββίδη. Πήγαινε με Ιβάν Σαββίδη, πάω στην παράκι εκεί στο νέο. Η Ιβάν Σαββίδη με δύο γένους. Μου λέει τι, λέω τι. Ιβάν Σαββίδη, αν τη μάθετε. Θα δεις ότι θα είμαστε. Πώς ήταν αυτό που βάφτισε ο Χριστός, ο Άγιος Ιωάννης, ο Παπαδρόμος. Αυτοί είμαστε. Αυτοί είμαστε. Έκανα στο μπάσκετ ανάκατα, προχθές. Τι έκανα στο μπάσκετ. Είχε ένα κοντό. Ναι. Οι άλλοι. Ένα 69. Πήγε στο μπάσκετ, Πήγα, ναι. Δεν έχω τι να κάνω. Ναι, 32-10 το πρώτο. Τι να κάνω, τι να κάνω. Είμαι πάνω από τον μπάνκο, πάρτε τον κοντό στον μπάνκο και ένα κοντό γρήγορο. Ένα 69 σου λέω τώρα, Τάιρον Μπόξ. Ναι. Ένα 63 ήταν τώρα, αλλά τέτοιο. Τα έβαλε κάποιο κάτω από τα πόδια του ψηλού κάμπου. Ναι, πάρε τον κοντό στον πάγο, πατσαβούρε. Έλεγα εγώ πάω από τον πάγο και ανάκατα. Και έχει καταλήξει όλο το γήπεδο να αποθέω τον κοντό. Πανηγύριζα εγώ στα σούτ του. Από κοντό, ναι, έβαλε τίποτα. Την έφτανε. Με το ζόρι, την έπιασε καλά, λέγω εγώ. Με διάθεση. Που κάνει το έτσι για να φτάσει, όχι το. Καρπό. Γιζάρα, κράτο. Δεν έχει καρπό, υπάρχει και ο αγκώνα. Με δύναμη να φτάσει. Ότι είναι όλη η μπασκέτα, επειδή μου, ότι δεν είναι να μπει στο καλάθι, είναι να χτυπήσει μπάλα στο μπασκέτα. Ήταν το μοναδικό παιχνίδι τη ζωή μου στο μπάσκετ που δεν είχα άγχωση κανένα δευτερόλεπτο και έπρεπε να περάσει ώρα κάπω, φίλε. Εντάξει. Αυτό τι ασκήμα με τον μπάσκετ, γιατί η διαφορά είναι μεγάλη. Ναι. Και δεν έχει στοιχηματίσει αβαντάζ. Ναι. Και τελικά όλο το γήπεδο έξω από θέλω τον κοντό. Γιατί με έβλεπε. Κάτι 200 άτομα. 200. Ό,τι έκανε αποθέωση. Αρέστηκε ο κοντό. Δηλαδή τι γίνεται. Στο μπάσκετ πρέπει να λέμε. Είναι καλύτερο σε μάτια να του λέμε ή σε πόδια. 400 μάτια που παρακολουθούν σήμερα το μάτσο. Δηλαδή είναι όλα διπλά. 2.000 μάτια στου 1.000. Περνάει αυτό. Περνάει. Και είναι και δημοσιογραφικό. Ωραία. Δύσκολα το καταλάβουν. Το 2000 πόδια είναι λίγο. Πώς παρακολουθούν τα πόδια, θα σου πει ο άλλος. Αλλά τα 2000 μάτια δεν είναι. Τα μάτια είναι, 2000 μάτια. Διπλασιάζω. Διπλασιάζω έτσι για πλάκα. Ο κύκλοπας δεν μπορεί να δει τη ζωή με άλλο μάτι. 2001 μάτια, δηλαδή χίλιοι φίλοι και ο κύκλοπας, αν το παρακολουθεί. Όχι ο κύκλοπας ο δικός μας, ο κλασικός. Όχι ο Ιορδάνης. Γεια σου Ιορδάνη. Θα έρθουμε στο μαγαζί για να ποτώσω κάποια φάση. Θα έρθουμε στο πολιτιστικό κέντρο. Και αυτό στην Ιβάν Σαββίδη δεν είναι το μαγαζί του.
Το μαγαζί του Ιορδάνη, Ιβάν Σαββίδη. Στην Ιβάν Σαββίδη, ναι. Απέναντι το σχολείο. Από το σχολείο, στην Ιβάν Σαββίδη. Ιβάν Σαββίδη, δίπλα στο σέλτο βενζινάδικο. Ναι. Φίλοι και αυτοί, ωραία βενζίνη. Ο, το έχει ο Ηλίας ακόμα το βενζινάδικο. Ναι. Ωραία βενζίνη, είπε. Ναι, τι κάνει, την πίνει. Έχει βενζίνε καθαρέ με αυτή την έννοια. Ναι. Εδώ γίνονται ληστείε που δεν τι προλαβαίνει. Δεν θα αναπνέουν. Φτιάχνουν τα μηχανάκια, φτιάχνουν όλα. Εντάξει, ένα φίλο που ήρθε από Αθήνα πρόσφατα έβαλε σε πετρέλαιο βενζίνη εδώ στην οικιαζόμενο που είχε. Άσε ενοικιαζόμενο ναι. Και λέει δεν με νοιάζει εμένα αυτά τα ελληνικά, ναι. Τα οχαδρευστικά. Και τι έγινε, φεύγω τάψα. Θα χαλάσει, ναι. Μου λέει, δεν ξέρω. Ας είναι δικό σου και θα σε έλεγα εγώ πως θα χαλάσει. Χαλάει. Έχεις πρόβλημα. Πρέπει να τα αφήσει να φύγει. Δεν, ολόκληρη δουλειά είναι η διαδικασία. Ναι. Δεν θα κάνουμε και μαθήματα εδώ ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Θα κάνουμε μετά δωρεάν. Και... Και στρίβοντας από την Ιβάν Σαββίδη δεξιά είναι ο φίλος μας ο Δημιστός τότε που ναι, είπαμε για ναι. αδερφό στα φιλιά μας στο Σταυράκι. Ναι. Ωραία. Την πιάσαμε όλη την Ιβάν Σαββίδη φίλε. Ναι, την μα οδό. Πρέπει, μα πρέπει. Την οδό. Εύχομαι εγώ θα πω κάτι που δεν θέλω να το προεκτείνω παραπάνω. Εύχομαι σύντομα να έχουμε μια πολύ μεγάλη και ωραία επιστροφή στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Μια ευχή λέω. Έτσι ανέτη. Με το Σταφυλίδη μιλούσα πριν. Ας είναι και ποδοσφαιρική, ας είναι και παραγωγική. Εύχομαι, παιδί μου, μου αρέσουν εμένα οι επιστροφές τέτοιου τύπου. Ναι. Ο Σταφυλίδης, ο οποίος τώρα τι γίνεται. Δεν παίζει καθόλου και δεν είναι συμβολιό του. Α, οπότε θα έρθει εδώ, πώς το λένε, χωρίς να δοθούν χρήματα στην ομάδα. Ο Κωνστάκος Σταφυλίδης, ο οποίος με πολύ λίγες συμμετοχές έχει την ομάδα. Έτσι, δεν παίζει, παίζει ο Μάξι θέλει να τον πουλήσουν. Ε. Ο Μάξι παίζει έκανε... από τον ΠΑΟΚ, ο Σταφυλίδης. Έφυγε με λίγες συμμετοχές, βέβαια. 30 συμμετοχές έκανε με την ομάδα. Πάρα πολύ λίγες. Είναι από αυτούς τους κατευθείαν. Top ταλέντο. Ναι. Τώρα η καριέρα του τότε πάει λίγο... Να το πουλήσουμε, πήγε στην Bayern του Leverkusen αρχικά. Mm-hmm. Στη συνέχεια έπαιξε τα μάτσα του, πήγε Augsburg, Fulham. Έτσι, έπαιξε τα μάτσα του. Καλός παίκτης. Κοιτάξτε, είναι έρνες. 25 είναι. 25 είναι. Μια χαρά είναι. Oh. Και αν ήταν υγιής ο Κυριάκος ο Παπαδόπουλος, και yeah. αυτός θα ήταν, yeah, δεν είναι υγιής. Βέβαια, φίλε. Και μην πιστεύει κανείς ότι το λέμε αυτό επειδή του Κουτσολιάκου και μας το χρεώσετε πάλι. Όχι, φίλε, ωραία, πληρώστε τον να φύγει από τον Κουτσολιάκο. Δεν με ενδιαφέρει. Έχουμε και αυτά τα προβλήματα στον ΠΑΟΚ. Ο Παπαδόπουλος έχει αυτόν τον ποδοσφαιρικό εγωισμό στον άκρατο βαθμό. Γιατί μου έλεγε ο φίλος μου Ιεροκλήσιος Στολτίδης, όταν παίζανε τότε στον Ολυμπιακό μαζί, και αυτό ήταν ένα 15χρονο, ναι. Όχι αμούστακο, δεν μπορεί να ήταν αμούστακο, ήταν ένα ψηλό θερατάκι. Ναι. Έτσι. Ήταν ένα μουστάκι, υπερφυσικό αμούστακο. Ναι, ναι. Έπαιζε τότε βασικός ο Μέλμπερκ στον Ολυμπιακό. Άλλος δολοφόνος. Και ναι. έλεγε στον Μπάγκο, ο 15χρονος ναι. και πλάς ναι. Παπαδόπουλος, στον διπλανό συμπαίκτου, είναι δυνατό να παίζει αυτό το Λέσι, νομίζω τον Μέλμπερκ, και να μην παίζω εγώ. Ναι. Αυτό το παιδί ξεκινάει από το 3, δεν ξεκινάει από το 1, ναι, ποδοσφαιρικά. Ναι, 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 ναι. Έτσι, το πιστεύει ο παιδί μου. Πιστεύει. Ναι. Το πιστεύει. Όπως θα πω και για ένα center forward παλαιότερο, έτσι, το Βασίλη το Δημητριάδη, έτσι. Ξέρω ότι πολλοί παοξίδες έχουν τρέφουν εμένος και έχθρα απέναντί του. 14 γκολ μου έχει βάλει, ξέχωρα τι κάνει στην ΑΕΚ. Ναι, ναι, ναι. Για μένα είναι εντελώς διαφορετικά τα συναισθήματα, επειδή είναι φίλος μου με όλα κεφαλαία. Έτσι και άνδρας κανονικός εγωιστής. Δεν πάτε να το θέλουν οι άλλοι. Εγώ έχω άποψη συγκεκριμένη για το άτομο. Λοιπόν, όταν έπαιζε στον Άρη λοιπόν, με Οικονομίδη Χαφ και Σέντερ Φόρ τον Βασίλη. Πηγαίναν να παίζαν στη Λάρισα, παράδειγμα. Στη Λάρισα ήταν τότε, η Λάρισα ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα. Πρωταθλήτρια του 87. Και τώρα μιλάμε, τοποθετείται το 89-90 έπαιζε. Ναι. Και έπαιζε και το Μάρκα ο Γκαλίτσιος, το στόπερ. Ναι. Γιάννης ο Γκαλίτσιος. Ναι, δυνατός και το ένα και το άλλο. Ο μπαμπάς Γκαλίτσιος, μην μπερδευτεί κανείς με το γιο. Ο μπαμπάς του Γκαλίτσιος δεν έχει καμία σχέση με το γιο. Δηλαδή είναι ο μόνος μπαμπάς που βγήκε πιο ψηλός από το παιδί. Πάμε παρακάτω. Ναι, σωστό αυτό. Και το έλεγα δύσκολο αμυντικό και το ένα και το άλλο Βασίλη με πολύ περιορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά. Άμπαλος. Ναι, με ένα χάρισμα ναι. όμως έσβοχνε την μπάλα στα δίχτυα. Ναι. Έτσι, παιδί που ξεκίνησε σαν να πιστεύω μπακ και τέλος πάντων έκανε τεράστια καριέρα σαν center forward, ρίμαξε τα δίχτυα. Τα ξεφτέλησε. 33 γκολ στην άκρη μια χρονιά, από το σκόβε, ξανά 30. Τέλος πάντων γυρνάμε σε αυτό. Λάρισα άριστο μάτς. Και του λέω δύσκολο είναι αυτή. Πρόσεξε ο Γκαλίτσιος το ένα το άλλο. Με λέει, άνοιξε το ραδιόφωνο, με λέει στο 15ο λεπτό, αλλαγή θα βγει ο Γκαλίτσιος. Το ανοίγω εγώ στο 20 και μόλις με το φορείο μεταφέρω το Γιάννη το κάνει. Δηλαδή ένταση. Τώρα ήξερε τα προτερήματά του και τα μειονεκτήματά του. Αυτό είναι το κλειδί στο ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το κλειδί. Όταν νομίζεις ότι είσαι ο Σνάουτς, ο Σνάουτς δεν το κάνει ποτέ γιατί ήξερε ποιος είναι και θα βγεις από τα δεξιά να ψάξεις να βγάλεις ξηραφιά, είσαι καθυστερημένος. Ξηραφιά θα βγάλει ο Βασίλης ο Παπαπόκης. Ακριβώς. Θα βγάλουν το αδέλφιο, ο Στέφανος ο Παπαπόκης. Ο ΠΑΟΚ από εκεί την εποχή των δύο αδελφών, διαδοχικά δεν παίξανε ποτέ τα πόδια στην ομάδα. Σε καμία ομάδα. Έτσι. Δεν μπορώ να θυμηθώ παίκτη που έκανε. Α, ο Λίνο ήταν έτσι τέτοιο. Ο Λίνο είχε τις καλύτερες ξαφνίσεις από όλους. Ναι, ο Λίνο ήταν πολύ καλός.
Όπως και δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ, σαν αριστερό μπακ στον ΠΑΟΚ, ποτέ θα είναι έγκλημα να μην έχουμε στη ζωή μας τον Δημήτρη τον Καπετανόπουλο. Να ξέρεις. Εγώ είμαι με Ιωσήφιδη, τον κυνηγάω, να ξέρεις. Ο Ιωσήφιδης είναι άλλο αριστερό μπακ. Ναι. Παλαιάσκοπης. Ναι. Δεν το παρακολουθεί τον Ιωσήφιδη να κάνει τα ψαλίδια του. Όχι. Ξέρεις, δούλευε κάτι ψαλίδια, δεν υπάρχουν ο Κώστας ο Ιωσήφιδης. Ο οποίος ήταν αυτός, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν νεότεροι, σήκωσε και το τελευταίο πρωτάθλημα. Δηλαδή και δεν έφυγε ποτέ από τον ΠΑΟΚ. Και φέτος θα το σηκώσει ο Αντρέ, καλώς εχόντων των πραγμάτων. Mm. Γιατί μόλις δεν το σηκώσει, θα σηκώσουμε εμείς τίποτα άλλο και θα φύγουμε σαν λυγή σαλαμέρι. Τον οποίο τον κόσμο εσύ δεν ξέρει τι κάνουμε και κανείς δεν μας ξέρει. Ακόμα θυμάμαι εκείνες τις έντες που βγάζεις του λέω να πούμε. Που κάναν δύο μέρες να κατέβουν. Μόνο ο Γιάννης ο Γούναρης παπ και ξέρεις αμόκ. Θεότητα δεν κρυκώστας. Το οποίο τον βρίζουν και αυτόν οι δικοί μας, βέβαια. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι ήδη 14 χρόνια σε μια θέση συγκεκριμένη στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, στον ΠΑΟΚ θα το ξέρεις αυτό καλύτερα. Το ξέρεις, όχι θα το ξέρεις. Το ξέρεις καλύτερα από μένα. Είναι τόσο μεγάλη η ποσότητα των οπαδών που αναμφίβολα θα έχει και μερικούς οι οποίοι είναι αρνητικά αποδιαθετημένοι σε ό,τι γίνεται. Ναι. Να ψάχνουν να βρουν πάντα το άσχημο. Και κύριε, να ξέρετε, το άσχημο πολύ εύκολα το βρίσκεις. Πάρα πολύ εύκολα. Με το καλό τι γίνεται. Έχουμε εκπαιδευτεί σε σχέση με το παρελθόν. Είμαστε σε πολύ καλύτερο momentum. Ναι. Εγκεφαλικά, σαν οργανισμός. Αυτή είναι η αλήθεια. Και σίγουρα σε πολύ καλύτερη κατάσταση, όθωνά μου, είναι η Goalbet. Η Goalbet, φίλε, αγγίζει την τελειότητα. Εγώ δίνω assist στη Σόφη για να κλείσει έτσι όμορφα με Goalbet. Λοιπόν, έφτασε η ακούμπη μας στο τέλος της. Σαββατοκύριακο σήμερα. Όχι τόσο έντονα στοιχηματικό αυτό το Σαββατοκύριακο. Μπορείτε όμως να επιλέξετε την Goalbet για τις στοιχηματικές επιλογές ή αν θέλετε έτσι να ψυχαγωγηθείτε το καζίνο, live καζίνο και TV Bet φυσικά από την Goalbet. Εμείς ραντεβού την Δευτέρα εδώ, 2 η ώρα, Λίμπερο 107,4 και Goalbet φυσικά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλό σου κου. Γεια σας, Αλάνια.